αποφύγει το μαρκάρισμα του Γεννητσαρόπουλου. Έρχεται ο Κωστής εκεί σαν βοήθεια και παίρνει την μπάλα. Και τώρα κατά μέτωπο ενδύσεις από τους Καρπενησιώτες και το 0-1 από τον Παχή. 0-1 λοιπόν το Καρπενήσι σε μια υποθεματική αντεπίθεση. Το Καρπενήσι λοιπόν ανοίγει το σκορ εδώ στο Φάληρο. Με τον στο Μακρύ, ο οποίος βγαίνει και σουτάρει πολλές φορές. Λούκας από μακριά, ο Μακρύς έχει αφήσει την εστία του και ο Λούκας από μακριά λοιπόν ισοφαρίζει το παιχνίδι σε 1-1. Μία από τις κινήσεις σου δεν είναι καλό. Έκανε τσάφ όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Ναστούλης πέφτει στη γωνία του, κόβει την μπάλα και ξανά ο Παχής εκμεταλλεύτηκε την ασθενή απόκρουση του Ναστούλη και ο Παχής με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα δίνει ξανά προβάδισμα στο Καρπενήσι. Ο οποίος καραδοκούσε. Υψώνει την μπάλα αυτός τώρα για τον Παχή στην απέναντι γωνία. Παχής και γκολ. 1-3. Το γέμισμα του Παχή βρήκε τον, Κωστή, τον Θωμά Κωστή σε ετοιμότητα. Ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα της ανυπεράσπισης στην ακρή. Στη μονομαχία, στη μεταξύ της μονομαχία ο Λούκας. Και το 1-3 παραμένει. Καινούργια αντεπίθεση το Καρπενήσι. 1-4. 1-4 με τον Μπούμπουρη. Το Φάληρο. Ο Μακρύς βρίσκεται τον Παχή, ο οποίος βρίσκεται πίσω και κάνει ό,τι θέλει. Ο Παχής κάνει ό,τι θέλει την άμυνα του Φαλήρου σήμερα. Τρίτο προσωπικό γκολ για τον παίχτη του Καρπενησίου και το σκορ γίνεται 1-5. Ο τέλος δεν μπορεί, κόβεται εκεί η μπάλα και τώρα το Καρπενήσι σε νέα επίθεση και 1-6 Γεννητσαρόπουλος. 1-6 κυρίες και κύριοι. Απίθανα πράγματα συμβαίνουν σήμερα εδώ στο ανοιχτό του σεφ. Αυτό το λάθος ο Ναστούλης με υπερένταση κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Δεν μπορούν όμως τώρα ο Γεννητσαρόπουλος ξανά. 1-7. Προηγείται με 1-7 μέσα στο Φάληρο. Χριστίδης, Λούκας, τέλος. 2-7. Αργοπορημένη η απάντηση του Φαλήρου. Και το Καρπενή σε νέα αντεπίθεση. Παχής, ο Λούκας δεν προλαβαίνει με τάκλιν. Στο δεύτερο δοκάρι, πίσω. Νέα επίθεση. Ζαχαράκης, Παχής ξανά. 2-8. 2-8. Έχει την εντύπωση κανείς ότι ό,τι και αν κάνει το Καρπενήσι σήμερα βγαίνουν όλα. Ο μεγάλος όμως τερματοφύλακας του Καρπενησίου βρίσκεται σε εξαιρετική βραδιά σήμερα. Στο δεύτερο δοκάρι και ο... Να λοιπόν αυτό που λέγαμε ότι το Φάληρο με κοντινές πάσες και με μπαλιά στο δεύτερο δοκάρι προσπαθεί να απειλήσει. Το Φάληρο λοιπόν βλέπουμε ότι έχει ανέβει και πλέον πιέζει στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Τέλος μπροστά στην εστία ξεπερνάει όποιον βρει μπροστά του και να έχουμε γκολ με το ξεκίνημα. 4-8. Ο Ντέλος έκανε μια εξαιρετική ατομική προσπάθεια. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Δεν πέρασε μέσα. Γκολ και να ο Άντερσον. Το Φάληρο έπιασε ανέτοιμη την άμυνα του Καρπενησίου μετά από αυτή την αλλαγή στο πλάγιο. Και ο Άντερσον με Γεννητσαρόπουλος με τον Φέντε. Σαλά, κόβει και πάει ένας κατά μέτωπον επίθεση. Περνάει ο Σαλά, πολύ ωραία το μαρκάρισμα στο Χαράκι και νικάει και το Μακρύ. 6-8. Το Φάληρο είναι ζωντανό λοιπόν. Πρόλαβαν και αναχέτησαν αυτό τον κίνδυνο. Τέλος τώρα, δεύτερο δοκάρι, ο Άντερσον και 7-8. Το Φάληρο μειώνει στον γκολ με τον Άντερσον ξανά. Λούκας και Ντέλος πάνω στην μπάλα. Ο Ντέλος με το αριστερό. Σουτάρι, μπάλα στο οριζόντιο, δοκάρι και γκολ. 8-8. Το Φάληρο ισοφαρίζει και κάνει
και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι οριστικά. Έλα πάνω, έλα εσύ. Θέλω πίσω. Λάθος εκεί από τους παίκτες του Φαλήρου, του Καρπενησίου, το Φάλιρο. Και 9-3 γίνεται το 9-8 το, γίνεται το απίστευτο εδώ πέρα. Το Καρπενήσι έκανε κάποιο, υπέπεσε σε λάθος μετά την επαναφορά της μπάλας.